Δεν έχουμε έρθει από πουθενά. Δεν είμαστε αυτοί που εμφανιστήκαμε στις αυτές τις εκλογές και είπαμε, ήρθαμε, ψηφίσαμε να σας σώσουμε. Όχι. Είμαστε ο καθένας ξεχωριστά και πάρα πολύ μαζί στις συλλογικότητες εδώ και 4 χρόνια που παλεύουμε μέσα από διάφορες δράσεις να ανατρέψουμε τα πράγματα. Είμαστε αυτοί που στην πλατεία Καμπάνας πριν μερικά χρόνια μαζευτήκαμε και είπαμε όχι και κάναμε μια μεγάλη απεργία στα εργοστόλη που ήταν η πρώτη μεγάλη απεργία στα εργοστόλη. Είμαστε αυτοί που συνεχίσαμε μέσα από τα κινήματα χωρίς μεσάζοντες, μέσα από τις διάφορες δράσεις, μέσα από κάθε κίνηση που εναντιόνταν σε αυτό το πράγμα. Είμαστε μέσα από εκείνους που πήγαμε και σταθήκαμε στους πληστηριασμούς, που μέσα από το κίνημα των καταναλωτών βάλαμε πλάτη να σταματήσουν οι καταχρηστικές και ληστικές επιδράσεις που έχει το κράτος πάνω στους καταναλωτές. Φίλοι και φίλες, ερχόμαστε από παλιά, πολύ παλιά. Ερχόμαστε από τους Κεφαλονίδες που πολέμησαν στο 21 μαζί με την άλλη Ελλάδα. Ερχόμαστε από τους Κεφαλονίδες που έδωσαν τις περιουσίες τους για τον αγώνα. Ερχόμαστε από τη χάρτα του Ρίγα Φεραίου που έβαλε τα πρώτα ζητήματα δημοκρατίας και αυτοκυβέρνησης. Ερχόμαστε από τους Ριζοσπάστες, από τα πρώτα κινήματα που έγιναν μετά την ένωση των Ιταλίων στην Ελλάδα. Και ερχόμαστε από την Εθνική Αντίσταση του 41-44 και από οποιοδήποτε άλλο κίνημα έχει γίνει για να ανέβει η δημοκρατία στη χώρα μας και να ανέβει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχει άνθρωπος που να σταματάει να δρά πολιτικά. Άρα γιατί ξαναμπήκε στην πολιτική, υπάρχει λόγος. Υπάρχει ο άλλος που ξεχνάει τι έκανε στο παρελθόν, παλιός δήμαρχος, που μπήκε στην προηγούμενη σημερινή δημοτική αρχή, έζησε, πέρασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε οργανικότατη θέση και έρχεται τώρα ξεχνώντας όλα αυτά, μας λέει, θέλω να μας πείσει, διατάψτε τα πάντα από τη μνήμη σας, εγώ θα ξανάρθω να σας ξανασώσω. Και τέλος, σήμερα ο σημερινός δήμαρχος λέει ότι εγώ σας σώζω, θα σας ξανασώσω πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα μου ήρθαν 20 τηλεφωνήματα από πολλά μέρη της Κεφαλονιάς και εκείνη η ρημάδα η πολιτική του μπετόν συνεχίζει. Ρίχνετε μπετόν προεκλογικά. Μα έτσι θα πάμε στο μέλλον. Με αυτά τα πράγματα θα πάμε στο μέλλον. Ας κάνουμε μια βόλτα στην Κεφαλονιά να δούμε τι έχουν κάνει. Πάμε στο λιμάνι του Καντελιού. Πάμε στη μαρίνα του Αργοστολιού. Πάμε στο τουριστικό περίπτερο του Λιξουριού. Πάμε στον Αθέρα, στο γευτικό καταφύγιο. Πάμε στους δρόμους που έχουν απομείνει όπως έχουν απομείνει. Πάμε στο Χάρακα που ένα έργο έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί ό,τι γίνει τώρα έγινε, μετά θα ξαναδούμε, στο μέλλον θα ξαναγίνει. Όλα αυτά είναι έργα αυτών των ικανών, αυτών των ηγετών της αυτοδιοίκησης που τα προηγούμενα χρόνια δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να συντηρούν απλά την καθημερινότητα και κανένα έργο. Ένα θέμα δημοτικών συνδυασμών, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίρνουν ένας από τον άλλον υποψηφίους, να τους εναλλάσσουν, να μας λένε τώρα που πήγα εγώ, έφυγα από εκεί, πήγα από εδώ, είμαι καλύτερος. Όμως το προηγούμενο διάστημα αυτοί όλοι είχαν πάρει μέρος σε αυτό το μεγάλο πάρτι της διαφορετικής διαφοράς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί. Εμείς έχουμε σκοπό να φέρουμε τη διαφάνεια μπροστά, να μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει λόγο και να έχει και πρόσβαση στη διαφάνεια και να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι που το υποσχόμαστε και θα γίνει. Ήδη έχουμε προχωρήσει σαν συνδυασμός και ακριβώς αυτό το νόημα έχει η συνεργασία μας με την Ένωση Καταναλωτών, με τους αποφασισμένους, γιατί είναι πολίτες, οι μεν παλεύουν για τα δικαιώματα του καταναλωτή, οι δε παλεύουν για τα δικαιώματα των οφειλετών. Όλοι αυτοί θα μας βοηθήσουν και όπως έχουμε ξεκινήσει, θα σας πω και παραδείγματα τη δράση μας, θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε ένα γραφείο δίπλα στον Δήμαρχο που ο κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση στα δικαιώματά του, σε αυτά που θα μπορεί να διεκδικήσει και σε αυτά που διεκδικεί θα έχει την αρρωγή μας καθημερινά και με οποιοδήποτε τρόπο. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, αυτά θα γίνουν πρόγραμμα, αυτά θα γίνουν δέσμευση, αυτά θα γίνουν εμπιστοσύνη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα προχωρήσουμε σε οικονομική αναδιάρθρωση. Και να πω και εννοώ, μέχρι σήμερα μας έχουν μάθει ένα ψευδή τρόπο που κάποιος θα μπορεί να υπολογίζει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής του. Σου λέει τοπικό ακαθάριστο προϊόν. Αυτό όμως, παιδιά, είναι τζίρος. Μια οικονομική οντότητα. Δεν στηρίζεται αυτό. Πρέπει να στηριχτεί στις ροές και στις εκλογές. Αν δηλαδή σήμερα από το τουριστικό τομέα παίρνεις 1.000 ευρώ, σημαίνει ότι θα πρέπει να δεις πόσα θα δώσεις για να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Αν δεις πίσω 900, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε με προϋπολογισμούς και απολογισμούς πώς θα προχωρήσει η οικονομική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά. Αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα έχει σαν συνέπεια να δημιουργήσουμε καταρχήν ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος θα νοικοκυρευτεί. Θα σταματήσει να αιμορραγεί εισάγοντας πρώτες ύλες για την επιβίωσή του
Και τι άλλο, θα το προχωρήσουμε προς τη μεταποίηση. Δηλαδή, η ασφαγεία είναι απαράδεκτο να μην έχουν γίνει. Είναι μια πάρα πολύ μικρή δαπάνη σχετικά. Και όμως δεν γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Για συγκεκριμένα συμφέροντα, για συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι μένουν την κεφαλαία πάρα πολλά χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα περάσουμε και στη μεταποίηση. Υπάρχουν πολλές μονάδες που μπορούν να μεταποιήσουν πράγματα. Μπορούν να μεταποιήσουμε το κρέας. Μπορούν να μεταποιήσουμε τα προϊόντα της γης του νησουριού. Τον αρακά του, την ακινάρα του, είναι μια σειρά τέτοια πράγματα. Μπορεί να μεταποιήσουμε το λάδι μας. Μπορεί να μεταποιήσουμε ορυκτά. Υπάρχουν ορυκτά στην Κεφαλονία που μπορεί να μεταποιηθούν. Υπάρχουν μια σειρά δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν. Αυτά, αγαπητοί και φίλες, ο Δήμος θα σταθεί μπροστά, θα βοηθήσει, θα είναι αργός. Προσέξτε όμως, δεν θα είναι ποτέ επιχειρηματίας. Δεν θα κάνουμε ένα Δήμο επιχειρηματία. Γιατί όταν κάνουμε Δήμο επιχειρηματία, αυτόματα περνάμε στην άλλη φάση. Που λέγεται διαπλοκή και διαπλοκή πολύ. Υπάρχει πλούσια αρνητική εμπειρία από το προηγούμενο διάστημα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκτός από αυτά στην οικονομική δραστηριότητα, θα προχωρήσουμε ακόμα πιθανόν και στην κυκλοφορία εσωτερικού νομίσματος. Μα θα μου πείτε τι μαζεύει στην Ελλάδα τώρα. Εσωτερικό νομίσματος. Ναι, το λέω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί πάρα πολλοί δήμοι στην Ευρώπη, γιατί πάρα πολλές συλλογικότητες έχουν προχωρήσει αυτό. Και ξέρετε κάτι. Μια οικονομία εσωτερική, η οποία μπορεί και να ανεκτώνει τα έσοδά της και θα περνάει στις τοπικές επιχειρήσεις, αυτόματα μπορεί να μεγαλουργήσει. Αλλιώς, αν αιμορραγεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα προχωρήσουμε και σε άλλα μοντέλα. Ένα μοντέλο ανωτέρως είναι το ζήτημα των συγκοινωνιών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια συγκοινωνία είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για μια περιοχή. Τα Ιόνια νησιά και η Κεφαλονία ειδικότερα είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Είναι ένα παιδιά ενός κατώτερου Θεού γιατί έχουν μεγαλύτερο ΦΠΑ. Έχουν ΦΠΑ ίδιο με την Χερσαία ζώνη. Και εκτός από αυτό, στερούνται χρόνια και με συγκεκριμένους λόγους την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου. Που σημαίνει τι, ότι επιδοτείται η μεταφορά ανθρώπων και υλικών για να έχει ίσο κόστος με τη μεταφορά σε Χερσαία ζώνη. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αν τα είχαμε, δεν θα είχαμε σήμερα διακοπή της γραμμής Πάτρας Σάμνης. Που βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι, αγαπητοί φίλοι, αφού ο ιδιώτης δεν μπορεί να επενδύσει, δεν τον συμφέρει. Μην μεταφορήσει τον πολιτισμό, όχι σαν μια απλή επανάληψη εκδηλώσεων, όχι σαν μια απλή προσέγγιση κάποιων επενδυτικών καταστάσεων, αλλά σαν μια δραστηριότητα που θα ικανοποιεί τους πολίτες, θα τους εκπαιδεύει, θα τους ανεβάζει το επίπεδο και ταυτόχρονα θα κάνει κάτι άλλο. Θα βοηθάει να ανέβει το επίπεδο όλων των δραστηριοτήτων στην Κεφαλονία. Αυτό πώς θα γίνει θα σας πω αμέσως. Έχουμε τόσα μουσεία ανεκμετάλλευτα. Έχουμε χώρους που δεν ξέρουμε τι θα τις κάνουμε. Όλα αυτά θα καταγραφούν, θα αλληλοσυνδεθούν και θα μπει πρόγραμμα πώς στο κάθε κομμάτι θα δουλέψουμε. Υπάρχουν φιλαρμονικές. Υπάρχει τα 20 οργάνων, υπάρχει ειδικό στη φύση τεράστιο. Όλα αυτά εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Θα τα αξιοποιήσουμε με ποιο τρόπο, με το να δημιουργήσουμε καταρχήν στους ανθρώπους ένα μεγαλύτερο, ανώτερο επιχειρηματικό επίπεδο και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε και μέσα αυτό θέσεις εργασίας, οι οποίες όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για τον πολιτισμό είναι περισσότερο προσοδοφόρες και από μια θέση σε βιομηχανία.